Λευτέρης Βουρνάς, η πορεία και το φρικτό τέλος του, υπήρξε από τους δευτεραγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου που ξεχώρισε για το ταλέντο και την ομορφιά του. Έπαιξε στο πλευρό πολλών μεγάλων όπως ο Νίκος Κούρκουλος, η Ζωή Λάσκαρη και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Ήταν ο Λευτέρης Μόρος στην ταινία «Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας» και ο Ανδρέας Δεντρινός στην ταινία «Μια γυναίκα κατηγορείται». Ο Λευτέρης Βουρνάς, ο Ζεύρε Μιέ του ελληνικού κινηματογράφου, συμμετείχε σε περισσότερες από 30 ταινίες. Ο γοητευτικός ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του με έναν τρόπο άγριο και ιδιαίτερα οδυνηρό, μόλις τα 45 χρόνια του. Σαν να ήθελε να σιγουρευτεί πως όλα θα τελείωναν εκείνη την ημέρα, ο Λευτέρης Βουρνάς γεννήθηκε μέσα στη φωτιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Είδε το πρώτο φως της ζωής στην Αθήνα το 1942, όταν ήταν μόλις 2 χρονών έχασε τη μητέρα του, Νίκη Θεοτοκάτου, και απέμεινε με την αδελφή του και τον πατέρα του, Γιάννη Βουρνά. Ο ψυχισμός του δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα, αλλά ακόμα και αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που θα έρχονταν. Με το τέλος του πολέμου και το ξέσπασμα του εμφυλίου, ο πατέρας του αναγκάστηκε να φύγει ως πολιτικός πρόσφυγας με προορισμό την Τασκέντη. Ταυτόχρονα, ο Λευτέρης αποχωρίστηκε την αδελφή του και τον υιοθέτησε η αδελφή της γιαγιάς του. Μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία το μόνο που δεν έκανε ήταν να γιατρέψει τις πληγές που είχαν ανοιχθεί. Η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν οικονομικά ευκατάστατη και από τον Βουρνά δεν έλειψε κάτι υλικό. Έλειψαν όμως όλα τα άλλα, όλα αυτά που θα διαμόρφωναν έναν δυνατό χαρακτήρα που θα μπορούσε να νικήσει όλες τις αναποδιές. Ο Βουρνάς έγινε ένας άνθρωπος με τρομερές ευαισθησίες, ήταν εξαιρετικά εσωστρεφής, κυκλοθυμικός και για μεγάλα χρονικά διαστήματα κλεινόταν στον εαυτό του. Όσο μεγάλωνε τόσο περισσότερο αναζητούσε τον πατέρα του, το πατρικό πρότυπο ήταν κάτι που είχε στερηθεί και ήθελε να το αναπληρώσει. Μετά από αρκετά χρόνια ήρθε σε επαφή μαζί του και κατάφερε να τον πείσει, ώστε να συναντηθούν. Το ραντεβού κλείστηκε στο λιμάνι της Πάτρας, ο Γιάννης Βουρνάς, όμως, δεν είχε σκοπό να παραμείνει στην Ελλάδα. Είχε φτιάξει τη ζωή του, μαζί με μια νέα οικογένεια πίσω στη Σοβιετική Ένωση και εκεί γύρισε πάρα πολύ γρήγορα. Παρά τα πολλά και διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προσωπική του ζωή, ο Λευτέρης Βουρνάς κατόρθωσε και εκμεταλλεύτηκε ίσως όχι στο βαθμό που θα μπορούσε το μεγάλο ταλέντο που είχε στην υποκριτική. Σε ηλικία μόλις 18 χρονών έπαιξε δίπλα στην Ειρήνη Παπά, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και τον Νίκο Κούρκουλο στην ταινία «Βουβουλίνα». Ο ρόλος που είχε ήταν μικρός, ωστόσο, παρά το γέγοβος πως έπαιζε δίπλα σε ιερά τέρατα του κινηματογράφου, κατάφερνε να ξεχωρίσει τόσο για το ταλέντο του όσο και με τη φυσική ομορφιά του. Στα 20 χρόνια του ανέβηκε και στο θεατρικό σανίδι, όταν συμμετείχε στο έργο «Κόκκινα φανάρια».